Το τέλος της απλής αναλογικής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι από τις τοπικές εκλογές του 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώσουν ποσοστό 43% των ψήφων. Πολύ ορθά, πολύ έντιμα πολιτικά, καθαρά. Από τώρα ψηφίζεται ένας νόμος που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Ξέρει πάντως ο αυτοδιοικητικός που είναι εν ενεργεία σήμερα ποιο είναι το αυτοδιοικητικό τοπίο μπροστά του, ποιο είναι το εργαλείο με το οποίο θα εκλεγεί, δηλαδή ο εκλογικός νόμος. Πώς ένας δήμαρχος που είναι η πρώτη του θητεία να οριμάσει μελέτες, να οριμάσει έργα για να δείξει το έργο του. Εγώ ενδεχομένως και δεν ξέρω μέσα και από την ΚΕΔΕ αν το βάλουμε αυτό, να γίνει και αυτή η τρέχουσα τετραετία, πενταετία, που είναι πολύ λογικό, γιατί με τη γραφειοκρατία που υπάρχει στα δημόσια έργα καθυστερούμε πάρα πολύ να τρέξουν έργα και μελέτες, και ο πολίτης δυστυχώς, αλλά αυτός είναι ο σωστός τρόπος και έχουν δίκιο οι πολίτες, μας κρίνουν με τα μάτια τους. Το επίμαχό μας ζήτημα αυτή τη στιγμή, αυτό που εξετάζεται η ορθότητά του, είναι ένας νέος νόμος ο οποίος σωστά ο Λάζαρος έρχεται ορθά σε πολιτικό χρόνο. Υπάρχει ο χρόνος προετοιμασίας. Αρκετά από όλα αυτά στις γενικές του γραμμές είναι σωστός. Δηλαδή, ενδεχομένως και η πενταετή θητεία. Οι Γάλλοι κάποτε είχαν και οχταετή θητεία στην αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη μείωση των συμβούλων, αλλά και αυτό θα ήταν ανεκτό εάν δεν συνδεθεί με τη μείωση θεσμικών ή αντιδημάρχων ή συμβούλων που έχει τη δυνατότητα ο Περιφερειακός Δήμαρχος να χρησιμοποιεί σήμερα, διότι ξέρετε υπάρχει μια αναντιστοιχία πολλές φορές, και αν εξαιρέσουμε την ΚΕΔΕ, οι υπόλοιποι εν πάση περιπτώσει που ασχολούνται ή νομοθετούν, θεωρώ ότι πολλές φορές έχουν μια υστέρηση σε παραστάσεις και εμπειρία αυτό το συγκεκριμένο θέμα που νομοθετούν στην αυτοδιοίκηση. Όπως και να έχει η παράταξη του Δημάρχου, θα πρέπει να έχει την πλειοψηφία για να μπορεί να διοικήσει. Όντως το Δημοτικό Συμβούλιο έχασε την δυναμική του και την έγκλη του, άρα πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες στο Δημοτικό Συμβούλιο για ευνόητους λόγους, που είναι και το κυρίαρχο όργανο διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα με αυτή τη διαδικασία, εκείνο που λείπει από την αυτοδιοίκηση, γιατί μεταρρυθμιστικά το 2019 ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση ο εκλογικός νόμος. Άλλα πράγματα λείπουν από την αυτοδιοίκηση, λείπουν οι πόροι, λείπει το προσωπικό, είμαστε υποστελεχωμένοι. Αυτά πρέπει να κοιτάξουν οι κυβερνήσεις, να δώσουν στην αυτοδιοίκηση εφόδια, να δώσουν όπλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα Μάλιστα. την καθημερινότητα και να στηρίζουμε τους επαγγελματίες μας, τους κατοίκους μας και τους επισκέπτες μας. Ήρθαμε σε έναν καινούργιο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα πρέπει σίγουρα να είναι λογικός, αναλογικός, αλλά να διασφαλίζει και την κυβερνησιμότητα στους Δήμους μας. Υπάρχουν προφανώς από το προσχέδιο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, και πήραμε και εμείς την Παρασκευή, διάφορα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Γι' αυτό ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η περίοδος, προκειμένου να δούμε τι πρέπει και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Με βάση τον προηγούμενο νόμο, αυτόν της απλής αναλογικής αλακάρτ που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πραγματικά ένας νόμος που δεν είναι ούτε απλή αναλογική ούτε ενισχυμένη αναλογική. Έφτασε στο σημείο το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης να έχει μέσα 16 δημοτικές παρατάξεις, εκ των οποίων οι 9 είναι μονοπρόσωπες. Και έδωσε στο δήμαρχό μας, ο οποίος τη δεύτερη Κυριακή εξελέγει με 67%, μόνο 7 συμβούλους. Καταλαβαίνετε ότι ακολούθησε μία από τους 49. Ναι. Πήραμε μόνο 7 συμβούλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αγώνας δρόμου έγινε από εκεί, από την μεριά της διοίκησης, προκειμένου να υπάρξει σύνθεση, προκειμένου να κληθούν σύμβουλοι οι οποίοι συμφωνούσαν όσο το δυνατόν περισσότερο με το πρόγραμμά μας, ώστε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και τη θετική τους ψήφο για να μπορέσουμε να έχουμε πλειοψηφίες για να διοικήσουμε. Ο νόμος λοιπόν αυτός, ο οποίος ήρθε τώρα, προσπαθεί να θεραπεύσει κάποιο κείμενα. Παραβιάζεται στην Ελλάδα με έναν τρόπο εμφαντικό και ιδιαίτερα την προηγούμενη περίοδο μια βασική αρχή που λέει ότι οι νόμοι για την τοπική αυτοδιοίκηση οριμάζουν αργά.
και πρέπει να περάσει μια μακρά περίοδος χρόνου, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και η τοποποίηση του νόμου αυτού να δώσει ακριβώς δυνατότητα και την κυβερνησιμότητα, αλλά και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών, αλλά και των ομάδων πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα.